Στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Πένη Θεολόγη Γκούτη, που είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συνεχίζονται λοιπόν οι δράσεις, αν και κάποια μουσεία ολοκλήρωσαν ήδη. Το δικό σας συνεχίζει και βέβαια... Συνεχίζουμε και έχουμε και άλλη μια εκδήλωση αργότερα. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Φυσικά δίνεται μια προτεραιότητα στην ενημέρωση των μαθητών, στο να γνωριστούν με ό,τι εκτίθεται στο μουσείο και να μάθουν περισσότερα για αυτά. Στο μουσείο κάνουμε πάρα πολλές δράσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες κοινού και ιδιαίτερα στο μαθητικό κοινό. Υπάρχουν οι δράσεις στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, υπάρχουν δράσεις στις περιοδικές εκθέσεις, αλλά και διάφορες άλλες δράσεις, όπως δράσεις στο πλαίσιο δικτύων που κάνουμε με τα τμήματα πολιτιστικών ιαγωγής υγείας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση αυριανή γίνεται στο πλαίσιο ενός δικτύου με σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δικτύου πολιτιστικό δίκτυο, με θέμα οι μαθητές συνομιλούν με τις συλλογές του μουσείου και εμπνέονται, μαθαίνουν, δημιουργούν. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα μας είπατε ότι έχετε δύο προγραμματίσει. Μία είναι αύριο στις 10 το πρωί. Μάλιστα, η οποία είναι για τα σχολεία, είναι για τους μαθητές του δικτύου. Υπάρχει όμως και η κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 6 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 η ώρα. Μάλιστα. Με θέμα τα μουσεία του Πανεπιστημίου Πατρών, φορείς ανάπτυξης της αηφόρου κοινωνίας. Μάλιστα, τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν, δημιουργούν. Να μας δώσετε έτσι, αν θυμάστε, 2-3 στοιχεία της δραστηριότητας αναλυτικά που θα γίνουν αύριο, γιατί σίγουρα μας παρακολουθούν κάποιοι γονείς που να θέλουν να συμμετάσχει το παιδί τους. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκδήλωσης, οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο θα παρουσιάσουν τη δουλειά που ανέπτυξαν στο πλαίσιο του δικτύου. Υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία, τα οποία το ένα θα παρουσιάσει ένιγμα και παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι, θα περάσουμε καλά, να είστε όλοι εκεί παιδιά. Αυτό είναι το νηπιαγωγείο του Κάτου Καστριτσίου. Ο Ναυτίλος θα παρουσιάσει μια μέρα με τη ραδιοφωνούλα. Περνάμε στα δημοτικά σχολεία, 46ο Δημοτικό Σχολείο, τι είναι μέσα στο κουτί, αφορά τον υπολογιστή. Αρσάκιο Δημοτικό Σχολείο με το μουσείο οδηγώ, μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, κινητοτηλεφωνήτιδα. Και το πρότυπο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο θα κάνει δύο παρουσιάσεις, ο Αυτούλης και η Φωνούλα, μάντεψε τι, και το μαγικό τηλέφωνο. Στη συνέχεια οι μαθητές που θα συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο θα παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, άλλα για τα νήπια και άλλα για τα δημοτικά σχολεία. Μάλιστα, τώρα μια γενικότερη ερώτηση πέρα από αυτές τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιείται στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε γενικά τους επισκέπτες της Πάτρας αλλά και τους κατοίκους της Πάτρας. Έχουν ενδιαφέρον, υπάρχει επισκεψιμότητα στο μουσείο? Το μουσείο έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι μαθητές. Περίπου το 80%. Το 2014 είχαμε 40.000 άτομα επισκεψιμότητα. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε πλέον όλα τα αιτήματα για επίσκεψη στο μουσείο από σχολικές ομάδες. Και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, το μουσείο άνοιξε το 2009. Το 2014 και φέτος το 2015 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των σχολείων που το επισκέπτονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όπως επίσης αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των φοιτητών, γιατί ξέρετε οι φοιτητές είναι το πιο δύσκολο κοινό στα μουσεία. Έχει αυξηθεί αρκετά, διότι κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και δράσεις και για φοιτητικό κοινό και επίσης στο μουσείο πραγματοποιούν πρακτική άσκηση φοιτητές από διάφορα τμήματα, αλλά και δράσεις εθελοντισμού. Αυτό πάντως που μας λέτε είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Άμα δεν μπορείτε να δεχτείτε άλλους μαθητές και είναι υπερπλήρες το πρόγραμμα,
Αυτό είναι ευχάριστο. Ιδιαίτερα την περίοδο από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα βάζουμε και επιπλέον βάρδιες στις επισκέψεις των σχολείων, μεσημεριανές βάρδιες για τα σχολεία που έρχονται από μακριά. Μάλιστα, αυτό είναι υπέροχο. Εμείς να σας ευχηθούμε πάντα να είναι γεμάτο, πάντα να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και καλή επιτυχία στις διοργανώσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.